Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ιδιαίτερη αναφορά στη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού έκανε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει το έδαφος για την πώληση περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΗ σε ιδιώτες, χαρακτηρίζοντας ως επιζήμια για το δημόσιο τη συγκεκριμένη πολιτική. Σημειώνεται ότι ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για την ενέργεια στη σημερινή συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ μετά από ερώτηση του ΦΛΑΣ και τη συναδέλφου Κατερίνας Μαρκοπούλου. Η κυρία Μαρκοπούλου και να ετοιμάζεται η κυρία Μητσοπούλου από το Ποντίκι. Σας ευχαριστώ εδώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε και να δούμε τι γίνεται με τη ΔΕΗ, μιας και η Δυτική Μακεδονία είναι το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να μας πείτε αν σας ανησυχεί ή σας προβληματίζει μια εξεταστική επιτροπή για τους χειρισμούς σας ως κυβέρνηση στη ΔΕΗ. Με δεδομένο, βέβαια, πρέπει να πούμε πως η πολιτική που εφαρμόσατε στο να μην αυξάνετε το ρεύμα σε όλη τη θητεία διακυβέρνησή σας, η έκπτωση συνέπειας και το να μην προχωράτε σε διακοπές ρεύματος, κυρίως ευπαθών ομάδων, δημιούργησαν το πρόβλημα, όπως σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης. Εάν η έγνοια για να προστατεύσει κανείς τους πιο αδύναμους και να διατηρήσει την κοινωνική συνοχή δημιούργησε το πρόβλημα της ΔΕΗ, εντάξει, τι να πω. Εγώ θα πω μονάχα ότι στο μάνιουαλ του νεοφιλελευθερισμού πάντοτε είναι να απαξιώνεις μια δημόσια επιχείρηση για να μπορέσεις να την πουλήσεις μετά. Να διαμορφώσεις τους όρους κοινωνικής συνένεσης σε μια πολιτική πράξη η οποία δεν μπορεί να βρει συνένεση από την πλειοψηφία της κοινωνίας. Και ο κύριος Χατζηδάκης ξέρει καλά να το κάνει. Αυτό το έκανε με την Ολυμπιακή. Όπου αυτό το οποίο κατάφερε ήταν να μεταφερθούμε από το μονοπόλιο του δημοσίου, το οποίο τον ενοχλούσε εκείνη την περίοδο, στο μονοπόλιο του ιδιωτικού τομέα. Απαξιώνοντας τη δημόσια περιουσία, βεβαίως. Έρχομαι όμως στη ΔΕΗ, γιατί δεν είναι μονάχα αυτό. Θέλω να απαντήσω σε κάποια. Επί της ουσίας σε κάποια θέματα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να θυμίσω ότι τα προβλήματα στη ΔΕΗ βεβαίως και δεν προέκυψαν από την κοινωνική πολιτική που ακολούθησε η διοίκηση κατά την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Τα προβλήματα στην ΔΕΗ προέκυψαν κατά την περίοδο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ το 2010 και μετά. Μία πολιτική η οποία θα θυμάστε βεβαίως είχε οδηγήσει σε αδυναμία, σε απώλεια εισοδήματος, σε εκτείναξη ανεργίας, άρα και σε αδυναμία αποπληρωμής, πραγματική αδυναμία αποπληρωμής πολλών καταναλωτών των τιμολογίων του ρεύματος. Και θέλω να σας θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο υπήρξε γιγάντωση και του δανεισμού της επιχείρησης, αλλά υπήρξε και μια τρομακτική επιβάρυνση του μέσου καταναλωτή, καθώς τα τιμολόγια αυξήθηκαν περίπου κατά 60%. Και κατά την περίοδο την οποία εμείς κυβερνήσαμε, είχαμε μια μείωση του κόστου των τιμολογίων περίπου 12%, είχαμε μια σαφή κοινωνική πολιτική την οποία περιγράψατε. Αντιμετωπίσαμε δηλαδή αποτελεσματικά το φαινόμενο της ενεργειακής φτώχειας και παράλληλα ο δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Κανείς δεν λέει ότι η εταιρεία δεν αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα προβλήματα αρκετές φορές, λογιστικά, τα οποία όμως είχαμε σχέδιο να τα αντιμετωπίσουμε, σχέδιο το οποίο δεν θα επιβάρυνε τους καταναλωτές, σχέδιο το οποίο θα έδινε μια αναπτυξιακή προοπτική στην ίδια την εταιρεία, κυρίως μέσα από την επέκταση των δραστηριοτήτων της ανανεώσιμης πηγές ενέργειας. Είχαμε σχέδιο και για νέες επενδύσεις, αλλά και για έναν ουσιαστικό εξορθολογισμό των δαπανών της. Να σας θυμίσω επίσης ότι καθ' όλη αυτή την περίοδο που μειώσαμε τον δανεισμό, που ταυτόχρονα όχι μόνο δεν αυξήσαμε αλλά μειώσαμε τα τιμολόγια, που αντιμετωπίσαμε την ενεργειακή φτώχεια, ταυτόχρονα καταφέραμε
με δύσκολη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας, να διατηρήσουμε το δημόσιο χαρακτήρα των δικτύων του ΑΔΜΙΕ και ταυτόχρονα καταφέραμε να φύγουμε και από τα σχέδια για πώληση του 17% σε ιδιώτες, αλλά και το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ. Ένα σχέδιο το οποίο θα έπαιρνε τα φιλέτα από το δημόσιο για να τα δώσει σε ιδιώτες, όπως τα υδροηλεκτρικά, και θα έφαινε μόνο τους λιγνίτες, για παράδειγμα, στην κρατική ΔΕΗ, το οποίο, όπως γνωρίζουμε, είναι ευθύνον. Φθήνουσα δραστηριότητα, διότι έχει όρια ζωής. Σήμερα, λοιπόν, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, με τη γνωστή αυτή τακτική της απαξίωσης και με τη γνωστή αυτή τακτική να φορτώνει ευθύνες στους προηγούμενους, τι κάνει? Στην πραγματικότητα, ένα πράγμα κάνει. Προετοιμάζει πολύ μεθοδικά την πώληση σε ιδιώτες των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που έχουν αξία. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ο ΔΔΕ είναι ένα από τα στοιχεία που έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, γιατί πράγματι έχει ένα πολύ σημαντικό θετικό EBITDA κάθε χρόνο. Και ίσως να ξανανοίξει και συζήτηση για τα υδροηλεκτρικά. Θεωρώ ότι αυτή είναι μια πολύ επιζήμια τακτική για το ελληνικό δημόσιο. Πέραν όμως αυτού, ήδη, και θέλω να κλείσω με αυτό, αδίκως επιβαρύνει τον Έλληνα καταναλωτή. Διότι έτσι να λύνεις τα προβλήματα είναι εύκολο. Και εμείς δεν ξέραμε 4,5 χρόνια να αυξήσουμε τα τιμολόγια. 500 εκατομμύρια ευρώ με το καλημέρα στην πλάτη του μέσου καταναλωτή. Και αναρωτιέμαι πώς με ρωτάτε για το αν υπάρχει έγνοια για τη μεσαία τάξη. Δηλαδή αυτοί που θα επιβαρυνθούν το 15% της αυξής στα τιμολόγια, τι είναι ακριβώς? Τι είναι ακριβώς? Και θέλω σε αυτό το σημείο να υψίσω την προσοχή. Υπάρχουν σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που λόγω αδυναμίας πληρωμής παλιότερων χρεών στις 26 Σεπτεμβρίου θα κινδυνεύσουν να βρεθούν χωρίς ρεύμα και άρα αντικειμενικά να μην μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους. Θα πρέπει να αφήσει λοιπόν τα μεγάλα λόγια ο κ. Χατζηδάκης και να κάτσει να βρει λύση στο πρόβλημα αυτό, διότι με την απόφαση που έχει πάρει δεν τους δίνει ούτε τη δυνατότητα να αλλάξουν πάροχο. Πρέπει να προχωρήσει σε κάποιο διακανονισμό, να τους δώσει τη δυνατότητα να αποπληρώσουν. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες, θα έλεγα. Όχι εκατοντάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Και αυτά δεν τα λέω, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου ή από την κοιλιά μου. Βρέθηκα αυτές τις μέρες με τους φορείς, τους επαγγελματικούς, της αγοράς φορείς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μας έφεραν με πολύ μεγάλη αγωνία αυτό το πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Διότι, επαναλαμβάνω, αυτοί οι φορείς της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας δεν θα δουν ελάφρυνση από τη μείωση της φορολογίας στα κέρδη, γιατί δεν έχουν κέρδη. Δεν θα δουν ελάφρυνση από τη μείωση του έμφυα, διότι δεν αφορά νομικά πρόσωπα. Δεν θα δουν ελάφρυνση ούτε από τον εισαγωγικό συντελεστή 9%, διότι επίσης, από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα αφορά παρά μονάχα φυσικά πρόσωπα. Και βλέπουν μονάχα μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε ό,τι αφορά το τιμολόγιο της ΔΕΗ. Και πρέπει, πέρα από τις τυμπανοκρουσίες και την επικοινωνιακή πολιτική, να δούμε το πρόβλημα αυτό, γιατί είναι ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα. Παραμένουμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα πάμε τώρα να δούμε το ρεπορτάζ από τη χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο που έγινε στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΗ. Η χώρα έχει μία νέα κυβέρνηση, αλλά έχει και μία ισχυρή, ισχυρότατη αντιπολίτευση. Να το γνωρίζουν όλοι καλά αυτό. Μία αντιπολίτευση που είναι εδώ για να ελέγχει, για να προτείνει, για να αγωνίζεται, για να αντιστέκεται. Είμαστε λοιπόν εδώ. Είμαστε εδώ. Με το 1/3 των Ελλήνων να μας δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στη δυσκολότερη εκλογική μάχη που έχει δοθεί ποτέ για κυβερνητικό κόμμα, στις πιο δυσχερείς συνθήκες ό,τι αφορά την πρόβλεψη νίκης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί από αυτήν την εκλογική μάχη βεβαίως βγήκαμε ηττημένοι.
αλλά ταυτόχρονα βγήκαμε και ισχυροί. Είμαστε εδώ ως ο ισχυρός, δημοκρατικός και προοδευτικός πόλος. Η μεγάλη δημοκρατική και προοδευτική παράταξη. Η μεγάλη παράταξη της αριστεράς. Της αριστεράς με τις μεγάλες παραδόσεις, παρακαταθήκες, τη μεγάλη ιστορία σε αυτόν τον τόπο. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από το βήμα της ΔΕΘ ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το βράδυ του Σαββάτου στην 84η ΔΕΘ. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τρώει από τα έτοιμα στην οικονομία, επιχειρώντας να καρποθεί την καλή, όπως είπε, εικόνα της χώρας και με τον κύριο Τσίπρα να κάνει ειδική αναφορά σε ένφια και ΔΕΗ. Δίνουν λίγα στους πολλούς και πολλά στους λίγους και μετά πανηγυρίζουν λες και άνοιξαν τις πύλες του παραδείσου. Τρώνε από τα έτοιμα, από αυτά που με πολύ κόπο δημιουργήσαμε εμείς τα τελευταία 3 χρόνια, όχι όμως για να ελαφρύνουν την κοινωνική πλειοψηφία όπως με σχέδιο εμείς είχαμε και ξεκινήσαμε να κάνουμε, αλλά για να διευκολύνουν εκείνους που κερδίζουν και σήμερα περισσότερο. Τι έγινε με τον έμφυα? Όταν εμείς νομοθετήσαμε την μείωση του έμφυα κατά 30% για τις μικρές μεσοσταθμικά και 20% για τις μεσαίες περιουσίες, σας θυμίζω ότι είχε βγει τότε ο κύριος Στουρνάρας και η Νέα Δημοκρατία φυσικά και αμφισβητούσαν την ύπαρξη του δημοσιονομικού χώρου για την ελάφρυνση αυτή. Τώρα βέβαια που άλλαξε η κυβέρνηση, άλλαξαν και οι κανόνες των μαθηματικών και τα νούμερα βγαίνουν. Είναι σημεία των καιρών και αυτά. Ανακάλυψαν λοιπόν επιπλέον χώρο 250 εκατομμυρίων για το 2019. Όλα καλά ως εδώ, χαλάλι τους. Αλλά πού αποφάσισαν να τον ξοδέψουν? Στη μείωση του έμφυα για περιουσίες άνω των 500.000 ευρώ. Αυτή είναι η δημοσιονομική και φορολογική πολιτική της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα κοινωνικά συμφέροντα που θέλει να υπηρετήσει. Και αυτή είναι και η αντίληψή του για την κοινωνική δικαιοσύνη. Και ακριβώς αυτή την αντίληψη υπηρετεί η κυβέρνηση σε όλους τους τομείς της οικονομικής πολιτικής, κάνοντας δώρα σε φίλους επιχειρηματίες σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Θέλω να σταθώ, θα δώσω παραδείγματα. Θέλω να σταθώ όμως πρώτα στην περίπτωση της ΔΕΗ, γιατί πιστεύω ότι η περίπτωση της ΔΕΗ είναι ενδεικτική. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση, το σύνολο των κυβερνητικών στελεχών, με πρωταγωνιστή τον κύριο Χατζηδάκη, επιδόθηκαν σε μια πρωτοφανή προσπάθεια απαξίωσης και υπονόμευσης της ΔΕΗ. Γιατί? Προφανώς για να δικαιολογήσουν την προηλημένη απόφασή τους να αυξήσουν τα τιμολόγια, μετακυλίοντας τα βάρη στους καταναλωτές και αργότερα να πουλήσουν σε ιδιώτες ό,τι έχει τη μεγαλύτερη αξία, όπως για παράδειγμα ο ΔΔΕ ή οι υδροηλεκτρικές μονάδες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε επίσης τα πυρά του και στην οικοδόμηση, όπως τόνισε, ενός νέου κράτους της δεξιάς, που επιχειρείται από την κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι αυτό το καθεστώς έχει μηδενικό σεβασμό στους δημοκρατικούς και κοινοβουλευτικούς κανόνες. Στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας ασφάλειας, όπου ένα πρωθυπουργικό σκάνδαλο πέρασε στα ψηλά των εφημερίδων και των δελτίων ειδήσεων, αφού ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε έναν δικό του άνθρωπο, τον κύριο Κοντολέοντα, για επικεφαλής της ΕΕΠ, χωρίς όμως να πληρεί τα τυπικά προσόντα που προέβλεπε ο νόμος, δηλαδή χωρίς να έχει πτυχίο. Αλλά αν δεν συμφωνεί ο νόμος με τις επιθυμίες του κ. Μητσοτάκη, τότε τα πράγματα είναι απλά. Αλλάζουμε τον νόμο. Και κατά τα άλλα, ομνίουν στην αριστεία. Το μέγεθος όμως της αναξιοπιστίας και της υποκρισίας της νέας κυβέρνησης, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, αναδεικνύεται πιο περίτρανα, πιο εύγλωτα από οπουδήποτε αλλού, στην υπόθεση του Γενικού Γραμματέα, του νέου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Αφού η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά επέλεξαν από πέρυσι τον Ιούλιο και μετά την πολιτική την βορυχία μετά την τραγωδία στο Μάρτι,
αφού ζήτησαν την παραίτηση του τότε αρχηγού της αστυνομίας και όλης της πολιτικής ηγεσίας για παραλήψεις και λάθη στη διαχείριση της πυρκαγιάς και αφού έκαναν αντιπολίτευση κυριολεκτικά πάνω στη στάχτη και στους νεκρούς, τελικά μόλις εξελέγησαν, διόρισαν σε κέρια θέση ευθύνης Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον άνθρωπο που είχε τη βασική επιχειρησιακή ευθύνη για το μάτι, τον τότε αρχηγό της αστυνομίας, τον κύριο Τσουβάλα, του οποίου εγώ είχα ζητήσει την παραίτησή του. Εν συνεχεία, ο Αλέξης Τσίπρας στάθηκε στεργασιακά, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είπε λέξη στα εγκαίνια της ΔΕΘ για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και φυσικά, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά όσο παρακολούθησα την ομιλία στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης του κ. Μητσοτάκη, δεν άκουσα κάτι για αύξηση κατώτατου μισθού. Δεν άκουσα κάτι για την προγραμματισμένη από εμάς αύξηση 7-7% τα επόμενα 2 χρόνια. Μάλλον θα του ξέφυγε. Τέλος, ο κύριος Τσίπρας τοποθετήθηκε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για υποκρισία και δημαγωγία. Εκεί που, φίλες και φίλοι, ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση ξεπέρασε, πιστεύω, τον εαυτό του σε υποκρισία και δημαγωγία, ήταν σε ένα θέμα που ταλαιπώρησε πολύ τον τόπο σας. Ταλαιπώρησε πολύ την πόλη σας. Ταλαιπώρησε πολύ τη Βόρεια Ελλάδα. Ταλαιπώρησε πολύ τη Μακεδονία μας. Ταλαιπώρησε πολύ κάθε δημοκράτη, προοδευτικό, πατριώτη που βρέθηκε στη γωνία όλο το προηγούμενο διάστημα, διότι η προηγούμενη κυβέρνηση προχώρησε μια πατριωτική συμφωνία με τους γείτονές μας και λιδωρηθήκαμε, πολεμηθήκαμε, βρεθήκαμε στον τοίχο να απολογούμαστε. Γιατί? Γιατί υπερασπιστήκαμε το πατριωτικό συμφέρον, γιατί υπερασπιστήκαμε την ειρηνική συμβίωση με τους γείτονές μας και γι' αυτό λιδωρηθήκαμε και γι' αυτό πολεμηθήκαμε. Και έρχονται σήμερα αυτοί που ανέχονταν τις κινητοποίησεις των δήθεν Μακεδονομάχων και δήθεν πατριωτών. Πού πήγαν αυτοί άραγε? Δεν τους είδε κανείς φέτος έξω από το Βελίδιο. Αυτοί που πέρυσι μας λιδωρούσανε. Αυτοί που ανέχονταν τις επιθέσεις με μολότοφ στα σπίτια των βουλευτών πριν ψηφίσουν στη Βουλή. Αυτοί που λέγανε προδοτική συμφωνία, επιζήμια συμφωνία. Αυτοί τώρα έρχονται και λένε ότι όχι μόνο θα την εφαρμόσουν, όχι μόνο θα τηρήσουν την πιστή εφαρμογή της, αλλά και θα την τιμήσουν. Ναι, θα την τιμήσουν. Και τους λέμε πολύ καλά θα κάνετε που θα την τιμήσετε. Είναι μια συμφωνία που αξίζει να τιμηθεί από κάθε κυβέρνηση. Αλλά με αυτόν τον τρόπο κάνετε και την κυβίστησή σας να μοιάζει πιο εντυπωσιακή από όσο είναι. Υποκριτές, διπλοπρόσωποι, για λίγους ψήφους, διπλοπρόσωποι αλλά και εγκλωβισμένοι ταυτόχρονα. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον που σημείωσε το δεύτερο φόρουμ δημάρχων λιγνητικών περιοχών της Ευρώπης στο Weisweiser της Γερμανίας, το οποίο κάλυψε με αποστολή το Κοζάνη TV. Πιο συγκεκριμένα, για 2 μέρες δήμαρχοι από πολλά μέρη της Ευρώπης συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για το πώς πρέπει να προχωρήσει η απολιγνητοποίηση και έμαθαν για τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Τη Δυτική Μακεδονία εκπροσώπησαν οι δήμαρχοι Φλόρινας και Αμιντέου και ο πρώην δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, ενώ το παρόν έδωσε και ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πέτρος Κόκαλης. Η φωνή των τοπικών κοινωνιών που είναι εξαρτημένες από το λιγνίτι και βιώνουν έντονα την ανησυχία του αύριο σε μια χωρίς λιγνίτι εποχή ακούστηκε δυνατά στο δεύτερο φόρουμ δημάρχων για τη δίκαιη μετάβαση που έγινε το διήμερο 12 και 13 Σεπτεμβρίου στην πόλη Weisweiser στη Γερμανία. Δήμαρχοι λιγνητικών περιοχών από Ελλάδα, Πολωνία, Γερμανία, Τσεχία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία και Ρουμανία έδωσαν το παρόν στο φόρουμ μαζί με επιστημονικούς φορείς, ευρωβουλευτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, περιγράφοντας την εικόνα και την κατάσταση των περιοχών τους, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη της απολιγνητοποίησης και της αλλαγής πορείας σε νέες πράσινες μορφές ενέργειας. For me, this is very
Εντυπωσιάστηκα από την διαφορετική κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία ως προς την απολιγνητοποίηση και θέλησα να μεταφέρω αυτό που κάναμε και κάνουμε εδώ, στο Weisswasser, με τις αποκαταστάσεις εδαφών και την πράσινη ενέργεια. Να συζητήσουμε για τα σωστά και τα λάθος βήματα και όλοι μαζί, γιατί κοινά προβλήματα έχουμε οι περιοχές απολιγνήτη, να απαλλαγούμε από αυτόν. Στο δεύτερο φόρουμ δημάρχων, εκπροσώπησαν τη χώρα μας ο Ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκαλης και τη Δυτική Μακεδονία ο Δήμαρχος Φλόρινας Βασίλης Γιαννάκης, ο Δήμαρχος Αμιντέου Άνθιμος Μπιτάκης και ο πρώην Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης. Μάλιστα, ο τελευταίος αναγνωρίστηκε πανευρωπαϊκά για την προσφορά του στην προώθηση της ιδέας για τη δίκαιη μετάβαση στην χωρίς λιγνίτη εποχή και βραβεύτηκε από τις WWF Γερμανίας, Πολωνίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που βρισκόμαστε στη Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση πριν από κάποιους μήνες πήρε μια πολύ σημαντική απόφαση να ορίσει το χρονοδιάγραμμα εξόδου από τη λιγνητική δραστηριότητα. Νομίζω ότι αυτό και παράλληλα παρουσίασε, είναι σε φάση να παρουσιάσει, πάνω κάποιες εξαγγελίες προς το παρόν, ένα πλάνο υποστήριξης των περιφερειών, των περιοχών της Γερμανίας, όπου εξαρτώνται ακόμα η οικονομία τους εξαρτάται από το λιγνίτη. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα και πρέπει να γίνει άμεσα και αποφασιστικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες που τις έχουμε ήδη μπροστά μας. Η κοινωνία μας δεν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμη να μεταβούμε σε ένα μοντέλο καινούριο τοπικής ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά, εμείς πρέπει να ενεργήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι με τη βοήθεια και άλλων ενεργειακών δήμων μπορούμε να κάνουμε ένα σχέδιο τοπικής ανάπτυξης. Είναι μια δύσκολη περίοδος, γιατί αν περάσουμε σε μια βίαιη μετάβαση θα έχουμε μεγάλη απώλεια από θέσεις εργασίας και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οφείλουμε να γίνουν εκείνες οι δράσεις, εκείνος ο σχεδιασμός, αλλά συγχρόνως και η Πολιτεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει εκείνη τα χρηματοδοτικά εργαλεία ώστε να πάμε σε μια διαφορετική οικονομία. Αυτό που θέλω να τονίσω και το τονίσουμε όλοι στο φόρουμ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε μέλος χωριστά της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν πολλά στις περιοχές οι οποίες είχαν λιγνητική οικονομία, καθότι για χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, ο λιγνίτης στήριζε τις εθνικές και ευρωπαϊκές οικονομίες. Είμαστε στη φάση της ραγδαίας ριζικής μετάβασης σε μια οικονομία δίχως άνθρακα. Και είμαστε σε έναν αγώνα δρόμου παγκοσμίως, προκειμένου αυτή να συμβεί στα επόμενα 20 χρόνια με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα αφήνει ανθρώπους πίσω και θα είναι δίκαιος και τακτικός. Διότι εάν δεν εργαστούμε μαζί όλοι για να πετύχουμε μια τέτοιου είδους τακτική μετάβαση που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω, θα βρεθούμε μπροστά σε μια βία μετάβαση. Το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον της συγκεκριμένης διοργάνωσης φάνηκε πολύ έντονα, ειδικά τη δεύτερη μέρα των εργασιών στο Βερολίνο και στη συνάντηση των Δημάρχων με την Υπουργό Περιβάλλοντος της Γερμανίας. Μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, κανάλια και εφημερίδες κάλυψαν τη συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο, με τη Γερμανίδα Υπουργό να τονίζει μεταξύ άλλων πως το μέλλον θα είναι χωρίς κάρβουνο και πως πρέπει όσο είναι καιρός όλοι μαζί να προχωρήσουμε στη δίκαιη μετάβαση. Οι εργασίες στο φόρουμ έκλεισαν με την υπογραφή της διακήρυξης των Δημάρχων στα γραφεία της WWF στο Βερολίνο. Βλέπουμε μια πολύ σημαντική ποιοτική αλλαγή όσον αφορά το επίπεδο του διαλόγου στην Δυτική Μακεδονία και στην Κοζάνη. Δηλαδή από εκεί που πριν από μερικά χρόνια η δίκαιη μετάβαση δεν υπήρχε καθόλου στην ατζέντα, τώρα πια ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά και στην ουσία κυριαρχεί, γιατί ο κόσμος αφού γκράζεται και βλέπει αυτό που έρχεται και θέλει από τους πολιτικούς, από την πολιτική ηγεσία, από την τοπική ηγεσία να πάρει θέση για αυτό το θέμα, για κάτι που αφορά όχι πια τις μελλοντικές γενιές, αλλά αυτή τη γενιά όσον αφορά το επίπεδο το εργασιακό, όσον αφορά το επίπεδο της ποιότητας ζωής και όσον αφορά το παρόν τους. Τα πράγματα είναι σε καλό δρόμο, όμως πρέπει πάρα πολλά πράγματα να γίνουν περισσότερο, να γίνουν σε μεγαλύτερο βαθμό. Πρέπει να αυξηθούν τα κεφάλαια τα οποία θα είναι διαθέσιμα για την στροφή του οικονομικού μοντέλου στη Δυτική Μακεδονία και φυσικά και στην Μεγαλόπολη. Έχουμε μόλις 30 εκατομμύρια ευρώ το 2018. Χρειάζεται να υπάρχει ένα πιο μακρόπνο σχέδιο το οποίο θα το ακολουθούν όλες τις κυβερνήσεις, δεν θα είναι κάτι πρόσκαιρο που θα αλλάζει κάθε χρόνο κτλ. Και η Ευρώπη προφανώς πρέπει να δώσει περισσότερα χρήματα από το νέο ΕΣΠΑ, ουσιαστικά την επόμενη προγραμματική.
προγραμματική περίοδο 2021-2027. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η σκέψη για το λεγόμενο Just Transition Fund το ευρωπαϊκό. Φυσικά δεν αρκεί. Μιλάμε μόλις για 5 δισεκατομμύρια ευρώ για όλες τις ελληνικές περιοχές της Ευρώπης. Χρειάζεται να εκταμιευθούν περισσότερα χρήματα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό την επόμενη περίοδο. Το Kozani.tv που κάλυψε το δεύτερο φόρουμ δημάρχων για τη δίκη μετάβαση ετοιμάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διοργάνωση και στην ενέργεια που θα προβάλλει τις επόμενες μέρες. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα και θα πάμε τώρα στην ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στο φετινό φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Οι εκλογικές μάχες που έδωσε το ΚΚΕ μαζί με μεγάλο αριθμό ανθρώπων που συμπορεύονται μαζί μας σε συνθήκες συντριπτικής υπεροχής της μυρολατρείας, του δήθεν δεν υπάρχει άλλος δρόμος, της υποχώρησης, του συμβιβασμού που φέρνουν και τη σφραγίδα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αφήνουν όμως παρακαταθήκες για το λαό μας για το μέλλον. Παρακαταθήκη αποτελούν οι εκατοντάδες χιλιάδες που στήριξαν το ΚΚΕ στις βουλευτικές, στις περιφερειακές, στις δημοτικές εκλογές. Παρακαταθήκη είναι η θετική στάση ευρύτερων τμήματων του λαού που εκφράστηκε προεκλογικά και μετεκλογικά. Παρακαταθήκη και σημαντικό εφόδιο είναι οι θέσεις και η πολιτική μας, η πρωτοπόρα δράση που αναπτύσσουμε σε όλα τα μέτωπα και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολύ περισσότερων εργαζομένων από αυτούς που ψηφίζουν ΚΚΕ. Οι εργαζόμενοι είτε ψήφισαν είτε όχι το ΚΚΕ μπορούν να εκφράσουν τώρα την εμπιστοσύνη τους στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί ξέρουν ότι ανταποκρίνεται στις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Με συνεπή, καθημερινή πάλι προσπάθεια μέσα και έξω από τη Βουλή να μεγιστοποιείται η πίεση στην κυβέρνηση, στα υπόλοιπα κόμματα, για να παίρνονται μέτρα ανακούφισης, για καθυστέρηση αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων, κάτι όμως που προϋποθέτει την ίδια τη λαϊκή συμμετοχή στο δρόμο του αγώνα, στην απεργία, στη σύγκρουση με την εργοδοσία. Γνωρίζουν ότι όλη η δύναμη του ΚΚΕ θα κατατεθεί στον αγώνα για μια πραγματικά φιλολαϊκή διέξοδο στην πάλη, για να έρθει ο λαός στην εξουσία να γίνει ιδιοκτήτης του πλούτου που παράγει. Άλλωστε, αυτή είναι και η ουσία της εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης που μας εμπιστεύθηκε ο λαός. Απαιτεί θυσίες, υψηλό αίσθημα ευθύνης, όπως άλλωστε καθημερινά δείχνουν οι κομμουνιστές τους τόπους δουλειάς, βγαίνοντας μπροστά πρώτοι στη διεκδίκηση, στην αντιπαράθεση με τη στιγνή εργοδοσία, με την κυβέρνηση, με τους συμβιβασμένους συνδικαλιστές. Αυτή είναι η αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η εργατική τάξη, η αντιπολίτευση που κρίνεται καθημερινά, αλλάζει συσχετισμούς σε σύγκρουση με το κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ θα μπουν μπροστά για να οργανωθεί η πάλη, για να αυξηθούν οι μισθοί, να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, για να μην περάσει ο νέος συνδικαλιστικός νόμος φίμωσης του εργατικού λαϊκού κινήματος, για να ανακουφιστούν εδώ και τώρα οι λαϊκές οικογένειες από τη φορολογία, για να υψωθεί τείχος προστασίας στις λαϊκές κατοικίες ενάντια σε πληστηριασμούς και κατασχέσεις, για να αυξηθούν οι εστίες αντίστασης, αντεπίθεσης, ριζωμένες σε κάθε χώρο δουλειάς και μόρφωσης, για να διευρύνεται η δύναμη του κόμματος και της ΚΝΕ με νέους αγωνιστές και αγωνίστριες, για να αναπτύσσεται η κοινωνική συμμαχία των μισθωτών εργαζομένων,
των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών και αγροτών να αγκαλιάζει πλατιά γυναίκες και νεολαία. Επιστρέφουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα δούμε τώρα ένα σημείο από την τοποθέτηση του επικεφαλής του κόμματος Μέρα 25, Γιάννη Βαρουφάκη, για τα κόκκινα δάνεια. Θέλω να δούμε από τον αναπτυξιακό νόμο που τώρα κατατίθεται και συζητείται στο Κοινοβούλιο και γενικότερα από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης όσο αφορά τα κόκκινα δάνεια, όσο αφορά τον τραπεζικό τομέα. Να κάνουμε μία σύγκριση. Πάρτε ένα ελληνικό νοικοκυριό ή μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία είναι βουτυγμένη σε ένα κόκκινο δάνειο και ασφυξιά από αυτό. Τι έχει να περιμένει από τη σημερινή κυβέρνηση? Η σημερινή κυβέρνηση διατυμπανίζει τι? Διατυμπανίζει ότι πρώτον θα βοηθήσει τις τράπεζες να πουλήσουν τα κόκκινα δάνεια αυτού του κοσμάκι στα αρπακτικά ταμεία. Και πώς θα το κάνει αυτό? Θα εγγυηθεί ένα ελάχιστο ποσό επιστροφής στον ιδιοκτήτη αυτών των κόκκινων δανείων, δηλαδή στο αρπακτικό ταμείο, από το μαξιλαράκι που κληρονόμησε από το τέταρτο μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα. Με άλλα λόγια, για προσέξτε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εσείς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, οι γείτονές μας, ο ίδιος ο πολίτης που αγκομαχά κάτω από το βάρος ενός κόκκινου δανείου, θα επομιστεί ένα ακόμα μεγαλύτερο δημόσιο χρέος, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί στο αρπακτικό ταμείο από τον Delaware ότι αν αγοράσει το δάνειό του, εξασφαλίζεται, έχει μια εξασφάλιση όσο αφορά το ελάχιστο που έχει λαμβάνει που θα το πάρει από το ελληνικό δημόσιο. Και έτσι του λύνονται τα χέρια του αρπακτικού ταμείου να σου στέλνει ραβασάκια κάθε δεύτερη μέρα, να σε παίρνει τηλέφωνο κάθε δύο ώρες, να σε εξευτελίζει. Το έχει αγοράσει το κόκκινο δάνειό σου προς 8% της αξίας, αν ήταν ένα δάνειο 100.000 ευρώ, το έχει αγοράσει με 8.000, άντε να πάει στις 15.000 εφόσον του εγγυηθούν ότι θα πάρει 8.000 από το μαξιλαράκι το οποίο ο ελληνικός λαός θα χρεωθεί από τον ESM και από την Τρόικα. Και εάν τον συμφέρει, η κρίνη τον συμφέρει, θα το βγάλει στο σφυρί για 15.000, ρίχνοντας την αξία του διπλανού ακινήτου, καταστρέφοντας έτσι την κεφαλαιοποίηση μιας άλλης τράπεζας που έχει αυτό το διπλανό ακίνητο ως εχέγγυο. Την ίδια ώρα, η ίδια κυβέρνηση, στους εργολάβους, δίνει αναστολή τριετή στο ΦΠΑ. Καταργεί την υπεραξία, το φόρο υπεραξίας. Ενώ για την υποαξία των εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται μέσα στα κόκκινα δάνεια, τίποτα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Θέλω να σας δώσω ένα δεύτερο παράδειγμα για το λόγο για τον οποίο ξεκίνησα λέγοντας ότι οι καλές προθέσεις του κυρίου Μητσοτάκη θα καταλήξουν όπως εκείνες του κυρίου Αλογοσκούφη, του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, να μας φέρουν σε μια στιγμή που δυστυχώς δεν θα αργήσει να έρθει, ιδίως λόγω της ηφαισιακής δυναμικής πανευρωπαϊκά, μιας νέας επιδείνωσης, ενός λαού που είναι ήδη στο πάτωμα της χρεοδουλοπαρηγίας και της ανθρωπιστικής κρίσης σε πολύ μεγάλο βαθμό για πολλούς συνανθρώπους μας. Για την απλή αναλογική και για την κυβέρνηση Μητσοτάκη μίλησε μεταξύ άλλων από το βήμα της φετινής ΔΕΘ ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Ας παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα. Ανέβηκε ο κύριος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και είπε ότι η απλή αναλογική είναι καταστροφή. Είναι καταστροφή. Δεν μπορεί, λέει, ένα κόμμα να έχει 40% και να μην σχηματίζει κυβέρνηση. Εγώ έψαξα όλα τα κράτη της Ευρώπης και είδα ότι αυτοδύναμη κυβέρνηση δεν υπάρχει, παρά μόνο στην Τουρκία. Η Φιλανδία έχει συμμαχική κυβέρνηση. Η Ιταλία συμμαχική κυβέρνηση. Η Γερμανία συμμαχική κυβέρνηση. Η Ολλανδία συμμαχική κυβέρνηση. Το Βέλγιο συμμαχική κυβέρνηση. Πού είδε ο κύριος Μητσοτάκης την αυτοδυναμία? Στο μυαλό του, στην τρέλα του. Και κανείς δημοσιογράφος δεν ρώτησε, ρε παιδί μου, σε ποια χώρα τα βλέπετε αυτά? Η
είπε, δεν μπορεί, λέει, να έχει 40% και να μην κυβερνάς. 40%, αν δεν κάνω λάθος, είναι μειοψηφία. Εδώ ούτε σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δεν κυβερνιέται από το 40%. Πρέπει να έχεις 51%. Βρέστε μου ένα σύλλογο αθλητικό, γονέων και κηδεμόνων, δημοτικό, παντού, οτιδήποτε σύλλογο, που να κυβερνιέται από το 40%. Παγκοσμίως, βρέστε μου. Λέει, είμαστε χώρα που δεν τα βρίσκουμε, τρώγονται. Άρα πρέπει να δίνουμε επιδότηση βουλευτών. Το επόμενο θέμα μας έρχεται από το μέτωπο της οικονομίας και τις 120 δόσεις, όπου πολλές πληροφορίες μας έδωσε ο γνωστός φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης. Να δούμε το ρεπορτάζ. Ελάχιστες μέρες απομένουν για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, καθώς οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να υπαχθούν στη συγκεκριμένη διαδικασία προκειμένου να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε εφορία και ταμεία. Μέχρι στιγμής πάνω από 318.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει ότι ως τα τέλη του μήνα ο αριθμός των οφειλετών που θα μπουν στη ρύθμιση θα ξεπεράσει το 500.000. Πολλά περισσότερα όμως για το θέμα είπε στον Φλας ο γνωστός οικονομολόγος και φοροτεχνικός Αντώνης Μουζάκης, ο οποίος μας έδωσε πολλές χρηστικές πληροφορίες και συμβουλές. Πράγματι, οι 120 δόσεις λειτουργούν, όμως το πρόβλημα ποιο είναι κατά την άποψή μου, ότι φτάνουμε στο τελευταίο 20ήμερο και λιγότερες ημέρες του μήνα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για να αντεχθεί κάποιος 120 δόσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι το διάστημα αυτό πιθανά δεν είναι επαρκές. Άρα καλό θα ήταν να δουν από τώρα, μια και ξεκινάμε την κουβέντα για τις 120 δόσεις, οι ειδικοί στο Υπουργείο Οικονομικών, την περίπτωση της παράτασης της ενλογορύθμισης, τόσο γιατί κάποιοι δεν έχουν προλάβει να μπουν, όσο και για το γεγονός ότι αφού δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον να υποβάλει δηλώσεις του παρελθόντος, να τις υποβάλει σήμερα και να ενταχθεί, γιατί να μην αφήσει τη φόρμα ανοιχτή, την πλατφόρμα ανοιχτή για μερικές μέρες ή μήνες ακόμα, ούτως ώστε να ενταχθούν όσο περισσότεροι γίνεται, με αποτέλεσμα και αυτοί να εξυπηρετηθούν, οι πολίτες εννοώ και οι επιχειρήσεις, και το ελληνικό δημόσιο να βάλει περισσότερα χρήματα στα ταμεία του. Η δική σας πληροφόρηση ποια είναι? Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις στο Υπουργείο για παράταση? Τι γνωρίζετε? Κοιτάξτε, όλοι πιέζουν προς αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα το δει θετικά το Υπουργείο Οικονομικών, ότι δεν θα έχουν πρόβλημα οι θεσμοί που πάντα παρακολουθούν τι κάνουμε, και έτσι να ευδοκιμήσουν τα αιτήματα όλων για περαιτέρω εφαρμογή της ρύθμισης και εξυπηρέτηση κατά των δυνατών περισσότερων πολιτών και επιχειρήσεων. Τώρα, τι είναι αυτό που έχει αλλάξει? Θα θυμάστε ότι έχουμε ήδη νομοθετήσει και εφαρμόζεται πλέον και στην πλατφόρμα του Υπουργείου Οικονομικών η προσαρμογή του επιτοκίου από το 5 στο 3%, αυτό γίνεται αυτόματα. Η δυνατότητα του να ξαναυποβάλει κάποιος αίτημα για να αλλάξει το ποσό, το ελάχιστο, και από τα 30 ευρώ να το μεταφέρει στα 20, οπότε να κάνει τις περισσότερες δόσεις. Η δυνατότητα των επιχειρήσεων που έχουν μπει και έχουν κάνει ρυθμίσεις ή δεν έχουν κάνει καθόλου ρύθμιση και έχουν οφειλές μέχρι 1.000.000 ευρώ, βασικές οφειλές, να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση, ή αυτές που έχουν μπει σε 24 ή 36 δόσεις να κάνουν ξανά ρύθμιση και να την αλλάξουν αυτή τη ρύθμιση και να ενταχθούν στην ρύθμιση των 120 δόσεων, που νομίζω ότι είναι και πολύ ευνοϊκή, άρα θετικό μέτρο και για αυτούς, προκειμένου να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Επίσης, να σημειώσουμε ότι μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης που έχουν ληφθεί, κατασχέσεων κτλ. Από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου για τις συγκεκριμένες οφειλές αναστέλλονται. Υπάρχει βέβαια εκεί μια διαδικασία που ορίζει τι αίτημα πρέπει να κάνεις προκειμένου να πάρεις την αναγκαία επιστολή και να την προσκομίσεις στους αρμοδίους για να απεγκλωβιστείς και να σταματήσουν οι κατασχέσεις. Άρα λοιπόν υπάρχει αρκετή δουλειά, χρόνος δεν υπάρχει πολλής, γι' αυτό καλό θα είναι όσοι ενδιαφέρονται να τρέξουν, γιατί στην περίπτωση που δοθεί παράταση θα βρεθούν εκτεθειμένοι. Θυμίζω ότι πλέον ορίζεται ρητά στο νομοθέτημα το τελευταίο ότι είναι η τελευταία ρύθμιση και δεν πρόκειται να έρθει άλλη. Αυτό δεν έχει ξαναγραφεί ποτέ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όχι ότι δεν μπορεί να γίνει, γιατί η Επιστημονική Επιτροπή λέει το αντίθετο, ότι μπορεί να επαναληφθεί τέτοια ρύθμιση, δεν απαγορεύεται. Όμως σας λέω ότι η κυβέρνηση κράτησε αυτή τη διάταξη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν προτίθεται ή θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, εν πάση περιπτώσει, να ξανά έχουμε τέτοια ρύθμιση. Άρα ο μόνος τρόπος, αν δεν είναι ρυθμίσει 120 δόσεις, είναι 12 δόσεις. Καταλαβαίνετε ότι αυτό
αυτό είναι εξαιρετικά, μα εξαιρετικά δύσκολο. Για τον κόσμο λίγο που έχει μπει μέσα στη ρύθμιση, τι πρέπει να κάνει αυτός που είναι ήδη μέσα για να διατηρηθεί στη ρύθμιση και να μην τον πετάξει έξω το σύστημα? Δεν πρέπει να χάσεις δύο δόσεις συνεχόμενες. Διότι σε μια τέτοια περίπτωση το σύνολο των οφειλών σου αναβιώνει, γίνονται στο σύνολό τους όλες οι απαιτήσεις απαιτητές από το ελληνικό δημόσιο με αποτέλεσμα να βρεθείς εκτεθειμένος. Και κάτι τελευταίο, από την καθημερινή σας εμπειρία, υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο, σας τηλεφωνεί, θέλει να μάθει, να μπει σε αυτήν? Υπάρχει ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι όσο περνάνε οι μέρες θα υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον. Καλό θα είναι, ξαναλέω, να καταλάβουν ότι είναι η τελευταία ευκαιρία. Αν κάποιος δεν ρυθμίσει τώρα, έχασε το τρένο. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να ξαναρυθμίσει. Οπότε θα αρχίσει το δημόσιο να κάνει κατασχέσεις και να παίρνει τέτοιου είδους μέτρα, τόσο σε ακίνητη κινητή περιουσία κτλ. Και τι θα κάνουμε όλοι, θα διαμαρτυρόμαστε γιατί το δημόσιο παίρνει μέτρα. Λογικό είναι να παίρνει μέτρα. Και εγώ, αν σας οφείλα, δεν θα παίρνετε μέτρα εναντίον μου. Το ίδιο κάνει και το δημόσιο. Και λίγο πριν κλείσουμε, να δούμε ένα θέμα που απασχόλησε ιδιαίτερα την περιοχή μας τις τελευταίες ημέρες και μιλάμε για τις τηλεφωνικές φάρσες που έγιναν σε συμπολίτες μας οι οποίοι βρέθηκαν στο Μαμάτσιο για δίθεν περιστατικά συγγενών τους. Περισσότερο όμως μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Κοζάνης, Γιώργος Χιωτήτης. Σε ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωσης, αναγκάστηκε να προχωρήσει το νοσοκομείο της Κοζάνης μετά και τα κρούσματα τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκαν, καθώς πολίτες πήγαιναν στο Μαμάτσιο για δίθεν σοβαρά επίγοντα περιστατικά συγγενικών τους προσώπων. Ωστόσο, αυτά τα περιστατικά αποδείχθηκαν κακόχουσες φάρσες και ανάλγητες προσπάθειες εξαπάτησης του κόσμου, όπως τονίζει χαρακτηριστικά η διοίκηση του νοσοκομείου. Ερχότανε κόσμος και έλεγε ότι υπάρχει ο γιος μου, υπάρχει η κόρη μου, υπάρχει ο ξάδερφός μου, ο οποίος είναι στα επίγοντα περιστατικά, είναι σε κρίσιμη κατάσταση και σκέφτεστε να τον διακομίσετε στη Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού. Όλα αυτά ήταν ψέματα, ήταν κακόβουσες φάρσες. Δημιουργούσαν αυτή την γενική ανασφάλεια στους πολίτες και είναι και επικίνδυνα με την έννοια ότι αν σου πούνε στα καλά καθούμενα ότι η κόρη σου κινδυνεύει στο νοσοκομείο, μπορεί να πάρει και εσύ κάτι. Έτσι λοιπόν, με αφορμή ένα χθεσινό περιστατικό που ήρθε μια κυρία που της είχαν ανέβει σε λιποθυμική κατάσταση σχεδόν, διότι της είπανε ότι το εγγονάκι της έχει πάθει κάτι, βγάλαμε αυτή την ανακοίνωση για να προστατεύσουν τους πολίτες και όταν δέχονται τέτοιες τις πληροφορίες να τις διασταυρώνουν με τα τμήματα επικόντων περιστατικό του νοσοκομείου και μάλιστα ανακοίνωση παραθέσαμε τη συγκεκριμένα τηλέφωνα. Αυτό έγινε. Αλλά από ό,τι μάθαμε έπειτα από τις αστυνομικές αρχές, ότι και για άλλους λόγους έχουν δεχθεί τέτοια τηλεφωνήματα πάρα πολλοί πολίτες. Σε εμάς επομένως δεν δεχόμαστε εμείς κλήσεις. Οι πολίτες ερχόντουσαν έπειτα από φάρσεις τηλεφωνικές που τους κάνανε, ότι δίθεν υπήρχε συγγενικό τους πρόσωπο, το οποίο ήταν σε κρίσιμη κατάσταση και έπρεπε οπωσδήποτε, διότι διαφορετικά θα κινδύνευε η ζωή του, να πάει σε κάποια. Σε άλλες δομές με διακομιστή. Η αστυνομία τι σας είπε, πόσες φάρσες είχαμε γενικά στην πόλη της Κοζάνης, δηλαδή αυτές τις μέρες? Η αστυνομία μας είπε για 200 περιπτώσεις. Εσείς πόσες περιπτώσεις είχατε? Εγώ είχα 3-4 περιπτώσεις εδώ στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Τώρα δηλαδή γίνανε 200 φάρσες, φαντάζομαι, σε διάφορα σπίτια, σε διάφορους οργανισμούς, όχι μόνο στο νοσοκομείο, γενικότερα. Και για διάφορους λόγους, όχι αναγκαστικά για θέματα υγείας όπως εδώ. Πάντως σήμερα δεν συνέβη κάτι. Ούτε χθες το απόγευμα συνέβη κάτι μετά την ανακοίνωση και πιστεύω να σταματήσει αυτό, διότι είναι πραγματικά αυτή η συμπεριφορά είναι εγκληματική. Εγκληματική. Είναι εγκληματική αυτή η συμπεριφορά, φυσικά. Σημειώνεται ότι το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης τονίζει ότι σε περίπτωση που κάποιος δεχθεί ανάλογη κλίση, να ελέγξει πρώτα τις πληροφορίες επικοινωνώντας με το ΤΕΠ του νοσοκομείου στα τηλέφωνα 2461-3-52-882, 2461-3-52-656 και 2-4-61-3-52-654. Velvita, 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 Velvita. Velvita, το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. flashpavlatv.gr. Οι ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου.
Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Ροδάκινο Βελβετού Δήμητρα. Διαχρονική ποιότητα στην ιστορία του χρόνου. Μυρωδάτο. Ζουμερό. Πεντανόστιμο. Ζητήστε το. Επισκεφτείτε από την 5η 19 έως και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου την πρώτη ενεργειακή έκθεση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του πρώτου Διεθνού Συνεδρίου για τη μετάβαση των Βαλκανίων στην καθαρή ενέργεια. Ενημερωθείτε για τα ωφέλη που έχετε από τις νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας. Από τις νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας για την κατοικία και τον επαγγελματικό χώρο. Από τις νέες τεχνολογίες στο αυτοκίνητο και στην ηλεκτροκίνηση. Από τις εξελίξεις, τις νέες επενδύσεις και τις χρηματοδοτήσεις στους τομείς και στα πεδία των τεχνολογικών εφαρμογών της καθαρής ενέργειας του σήμερα και του αύριο. Διασταυρώστε με τους επαγγελματίες του κλάδου την αποδοτικότερη και πιο εφικτή λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες και δυνατότητες. Όλοι οι ενεργειακοί δρόμοι για τον επενδυτή, τον επαγγελματία του κλάδου, τον ιδιώτη, τον φοιτητή, τον νέο επιστήμονα συναντιούνται στο πρώτο Διεθνές Συνέδριο και έκθεση για τη μετάβαση των Βαλκανίων στην καθαρή ενέργεια από την 5η 19 έως και την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, στα Κύλα Κοζάνης. Επισκεφτείτε την. Κάπου εδώ τελειώσαμε, κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς. Καλό βράδυ.